Η Black Friday, μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές μέρες του έτους. Χιλιάδες προσφορές και διαφημίσεις κατακλείζουν τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και φυσικά διαδίκτυο. Προϊόντα τεχνολογίας, ρούχα, υποδήματα και ό,τι άλλο βάζει ο νους μπαίνουν σε προσφορά. Τα εμπορικά καταστήματα κάνουν μεγάλες προθετικές καμπάνιες για την ημέρα αυτή, που αποφέρει μεγάλους τζίρους, ειδικά στις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες. Πολλοί είναι αυτοί που περιμένουν τις προσφορές για να ψωνίσουν, ωστόσο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν απάτες που στοχεύουν στους καταναλωτές της Μαύρης Παρασκευής. Ο έμπορος και πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Γιώργος Νταλαμάγκας, εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές είναι περισσότερο προσεκτικοί και υποψιασμένοι και κάνουν έρευνα αγοράς και έλεγχο τιμής. Έτσι είναι τα πράγματα. Εμείς το είχαμε πει παλιότερα όταν ήμουνα στα πράγματα. Το είχα αναφέρει και πιθανόν και σε εσάς σε συνεντεύξεις ότι άλλο η Black Friday που γίνεται στο εξωτερικό και άλλο η Black Friday που γίνεται στην Ελλάδα. Ναι, τον πρώτο καιρό μπορεί να παρασύρθηκε ο κόσμος, αλλά έμαθε. Και πλέον δεν ξεγελιέται εύκολα. Θα πρέπει οι συνάδελφοι, οι έμποροι και οι μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί βασικά από εκεί ξεκινάει αυτό, να έχουν κατά την άποψή μου ειδικές συμφωνίες με ειδικές τιμές για ειδικά προϊόντα τα οποία είναι στο τέλος της καριέρας τους, αν θέλετε, έχουν βγει καινούργια προϊόντα τα οποία να τα παίρνουν σε χαμηλές τιμές και αυτοί από τις εταιρείες, από τα εργοστάσια, και σε χαμηλές τιμές να μπορούν να τα πουλάνε, ούτως ώστε να ξέρει ο κόσμος ότι αυτά που θα βρει σίγουρα θα τα βρει φτηνά, αλλά σίγουρα δεν είναι η αιχμή της τεχνολογίας, είναι ένα ή δύο σκαλιά παρακάτω. Σε πολλούς δεν είναι αδιάφορο αν θα πάρει έναν υπολογιστή στην αιχμή της τεχνολογίας ή έναν υπολογιστή ο οποίος μέχρι πέρυσι τον δούλευαν οι gamers και όλοι αυτοί οι οποίοι χρειαζόταν την αιχμή τότε. Για μένα προσωπικά είναι διάφορο και ένας μικρότερος να είναι, αν τον βρω σε καλή τιμή, για ποιο λόγο να μην τον πάρω. Άρα λοιπόν τις τελευταίες ημέρες, επειδή βομβαρδίζεται ο κόσμος για την Black Friday, γίνονται και Black Week, γίνονται και Black Month κτλ. Φαίνεται ότι πολλοί βγαίνουν πλέον και στα social και καταγγέλνουν πολλές προσφορές που δεν είναι προσφορές, που είναι εικονικές προσφορές στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι την Black Friday την κάναμε επί το ελληνικότερον εμείς, ένα μήνα πριν, ένα μήνα μετά, κάπως ανάλογο καθένας πως τον βολεύει. Όμως πλέον ο κόσμος το ξέρει, το ψάχνει και θα πρότεινα σε όσους ασχολούνται με την Black Friday ή βγάζουν τιμές να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί ιδιαίτερα στις μικρές πόλεις εκτίθενται πολύ εύκολα. Μπορεί δηλαδή να κυκλοφορήσει μία άποψη ότι ο Νταλαμάγκας παράδειγμα, ενώ την τσάντα την είχε 10 ευρώ, την έβαλε 20 και την ξαναπουλάει 10. Αν κυκλοφορήσει αυτό, θα χάσει μακροχρόνια πολύ η κάθε επιχείρηση. Και αυτό είναι και το μεγάλο ρίσκο που αναλαμβάνει ο κάθε έμπορος. Καθένας που κάνει αυτή τη δουλειά. Καλύτερα να έχει λιγότερα είδη σε προσφορά και πραγματικές τιμές, παρά αυτό. Γιατί όλοι πλέον ξέρουν, το ψάχνουν, μπορούν να μπουν στο ίντερνετ, να κοιτάξουν και την τιμή που υπάρχει στο διαδίκτυο, να τα δουν όλα. Και να το ψάξουν και μια εβδομάδα πριν και ένα μήνα πριν.